Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μέσω του καθηγητή, του κοσμήτορα, δηλαδή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του κυρίου Πικουλή, το οποίο θα κάνει με δύο συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος μας. Το ένα είναι ένα μικρό νησί, δηλαδή η Χάλκη, και το άλλο θα είναι η περιοχή, η πληττόμενη περιοχή της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα θα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 21, με υποστηριχτές το κοινοφελώς ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, το κοινοφελώς ίδρυμα κοινωνικού και πολιτιστικού έργου ΚΙΠ και το ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντοκοπούλου, το οποίο σε εμάς θα φτάσει περισσότερο, θα έλεγα, με την πρώτη επαφή με το πρόβλημα, με την πρώτη επαφή με οτιδήποτε προκύψει στους κατοίκους του νησιού. Δηλαδή θα εκπαιδευτούν η ιατρική κοινότητα, οι γιατρός μας, η νοσηλεύτριά μας και οι δύο νοσηλεύτριές μας, αλλά και η κοινωνία του νησιού, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα ένα πρόβλημα μέσω μιας φυσικής καταστροφής, μέσω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας ή μέσω ενός τραυματισμού ή οτιδήποτε, μέσω ενός πνιγμού, οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με τη ζωή, την καθημερινότητά μας. Άρα στο διεπιστημονικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν υγειονομικοί και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο σύστημα υγείας της Χάλκης και θα διδαχθούν μέσα από αυτό και θα αναπτύξουν τις γνώσεις τους. Σωστά? Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε μόνο εκεί. Θέλουμε να το επεκτείνουμε και στα όρια της κοινωνίας μας, δηλαδή να εκπαιδευτούν οι μόνιμοι κάτοικοι, τα παιδιά που υπηρετούν στο λιμενικό σώμα, τα παιδιά που αστυνομικό στην αστυνομία, τα παιδιά του στρατού, το φυλάκιο που έχει εδώ στο νησί, οι εκπαιδευτικοί μας, οι δάσκαλοι μας, ήδη οι γονείς, τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή είναι μια προσέγγιση προς όλη την κοινωνία, γιατί δεν ξέρετε που θα συμβεί η στραβή, που θα γίνει το πρόβλημα, που θα προκύψει το πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι όσο πιο κρίσιμο από το να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά την υγεία των νησιωτών, μιας και η υγεία των νησιωτών πλήττεται και είναι κάτι το οποίο το ανέδειξε και η πανδημία του κορονοϊού, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα δυσπρόσιτα σημεία της Ελλάδος πάσχουν πάρα πολύ και από ιατρικό προσωπικό, αλλά και από νοσηλευτικό προσωπικό, μιας και είναι πολύ δύσκολο να προσφερθούν δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες φροντίδες υγείας στα μικρά νησιά. Όχι, και ξέρετε κάτι, να πω και μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρο. Είναι και ήδη μας οι επισκέπτες. Δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε στο νησί 4 πνιγμούς. Έτσι. Γιατί να μην γνωρίζουμε εκείνος, να μην γνωρίζει εκείνος που είναι δίπλα στο περιστατικό, τι θα μπορούσε να κάνει για να σώσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που νομίζω ότι θα μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές. Να πάμε τώρα και στην πρωτοβουλία, η οποία πρωτοβουλία 21 συγκροτήθηκε με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και είναι η πρωτοβουλία 21 είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος που έφερε σε επαφή εσάς με το Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι έχει παίξει έναν καταλυτικό και σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του διεπιστημονικού προγράμματος. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα έχει και κάποιο οικονομικό υπόβαθρο, οπότε υπάρχουν τα συγκεκριμένες υποστηριχτές που, όπως σας είπα πριν, είναι το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, είναι το Κοινοφελώς Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Κέντρου και όπως και το Ίδρυμα Καπιτάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, όπως και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή είναι φορείς οι οποίοι στηρίζουν τις μικρές κοινωνίες, στηρίζουν τις κοινωνίες της Ελλάδος μας και μέσω από εκείνους θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Είναι 8 μήνες διάρκειας. Όπως σας είπα, έχει συμμετοχικά εργαστήρια αποτύπωσης αναγκών, έχει εκπαιδεύσει σε θέματα άμεσης υγειονομικής πάθησης και του πληθυσμού, έχει δράσεις ψυχοκοινωνικές ενδυνάμεις για τα παιδιά και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, ένα παιδί το να μεγαλώνει σε μια μικρή κοινωνία και σε ένα μπορεί να έχει αποκλεισμούς και απομόνωση, χρειάζεται και εκείνος να έχει κάποιους ειδικούς που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος για την επιλογή του νησιού. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή με όλη τη χώρα και μακάρι
να πετύχει, να έχει ορατά αποτελέσματα, να έχει αποτελέσματα τα οποία θα, όπως θα σώσουν ανθρώπους, και γιατί όχι να επεκταθεί και στους άλλους μικρούς τόπους της Ελλάδος μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε κιόλας ποια θα είναι η διάρκεια του προγράμματος, αν έχετε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα με την ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, και φυσικά να μας πείτε αν υπάρχει και περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω διεπιστημονικού προγράμματος, αν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του ίδιου διεπιστημονικού προγράμματος, ενδεχομένως και σε άλλες θεματικές και σε άλλες ενότητες και σε άλλα προγράμματα. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, και εγώ μένω έκπληκτος με την αμεσότητά του, γιατί συνήθως, επειδή ξέρετε ότι συμμετέχουμε σε πολλά προγράμματα, θέλουν το χρόνο τους για να υλοποιηθούν και να, έτσι να βάλουν μπρος, πάρουν μπρος οι μηχανές. Το συγκεκριμένο έχει ξεκινήσει ήδη, είναι από τον Δεκέμβριο, για να καταλάβετε, έχουν έρθει ήδη 3 φορές οι ομάδες οι οποίες δείχνουν όλα αυτά που είπαμε πριν και υλοποιούν όλα αυτά που είπαμε πριν. Είναι 8 μήνες διάρκειας, όπως σας είπα. Οπότε προσπαθούμε όλοι μαζί να το υποστηρίξουμε και να εμπλέξουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να συμμετάσχουν και να γνωρίζουν τουλάχιστον τα βασικά. Ένα παράδειγμα, δηλαδή, κάρπα, έτσι, την άμεση βοήθεια που θα χρειαστεί κάποιος όταν πάθει κάτι με την καρδιά του. Τη χρήση ενός απειδηνωτή, την αφαίρεση ενός αντικειμένου που μπορεί να μπει σε ένα ξένο σώμα, να μπει στο δικό μας σώμα. Δηλαδή, μιλάμε πρακτικά πράγματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, με την εργασία μας, με τη ζωή μας. Και όπως είπατε, από τη στιγμή που το νησί έχει και μία ιδιαίτερη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντικό και για τους ξένους επισκέπτες να γνωρίζουμε εμείς οι κάτοικοι των νησιών και οι ακρίτες πολύ περισσότερο το πώς να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε συμβεί στο νησί της ΚΟ θα στο νοσοκομείο της ΚΟ για να αντιμετωπιστεί. Το δικό μας πρέπει να μεταφερθεί. Πρέπει δηλαδή να φύγει από το νησί και να πάει στο γειτονικό της Ρόδου ή στην Κρήτη, στην Αθήνα. Αυτό που προσπαθούμε εμείς τώρα είναι να δώσουμε την πρώτη βοήθεια, να δώσουμε την άμεση επέμβαση, την άμεση επανέμβαση, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να γίνει καλά.